Έχουμε το κάτοικο της περιοχής. Ο κύριος Δημήτρης Δεσύλλας. Ωραία, για πάμε. Στο Σχήνο, εκεί όπου πρωτοεκδηλώθηκε η πυρκαγιά, η μεγάλη φωτιά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είναι τα πράγματα, κύριε Δεσύλλα? Τα πράγματα δυστυχώς είναι πολύ δύσκολα. Εντάξει, τώρα η φωτιά έκαψε ολόκληρο το βουνό εδώ από ό,τι βλέπουμε. Κοντά στην είσοδο του χωριού, όπως μπαίνουμε, του Αγίου Βλασίου. Ξεκίνησε από μια περιοχή του Μπάφανη που λέμε. Είναι δασόδες περιοχή εκεί, έχει αρκετά σπίτια και έφτασε μέχρι την Αλμύρα, τη μεγάλη την παραλία που έχουμε εδώ. Σχεδόν μέχρι την παραλία δηλαδή, δεν έφτασε μέχρι τον κεντρικό δρόμο. Κύριε Δεσύλλα, πώς ειδοποιηθήκατε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς και για το ότι θα έπρεπε να αποχωρήσετε? Ήτανε 10 η ώρα. Δεν είναι... Εμένα με πήρανε τηλέφωνο επειδή είμαι και... Έχει νυχτώσει, είναι μέσα στο σπίτι. Δεν κοιμούνται, αλλά είναι στο σπίτι. Ναι. Εμένα επειδή είμαι και εθελοντής πυροσβέστης εδώ, με πήραν τηλέφωνο την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Μάλιστα. Και πήγαμε στη φωτιά. Δυστυχώς είχε πάρα πολύ αέρα. Και πολύ φλόγα, Πάρα πολύ φλόγα, μιλάω αφού... Δεν το έχω ξανά, ήταν τεράστια φωτιά αυτή, δεν έσβηνε με τίποτα. Δεν έχει σβήσει ακόμη. Τώρα ξεκινήσανε, κοιτάξτε τώρα το έχει ακόμα εστίες, έχει περάσει τώρα την κορφή του βουνού, έχει πάει από πίσω. Ναι. Και πρέπει να έχει φύγει και να έχει πάει και από Βαμβακές και προς Μαυρολίμνη. Γιατί τα έχουν κενώσει τους οικισμούς αυτούς. Τώρα βλέπω ξεκινήσανε και ρήψεις πριν λίγο με αεροπλάνα. Εδώ και κάποια λεπτά, κάνα δεκάλεπτο, τέταρτο. Λοιπόν, είναι το ξημέρωμα, το γεγονός ότι έχει... Δύσκολο. Ναι, είναι δύσκολο, αλλά ξημερώνει νωρίς. Το ξημέρωμα είναι, δεν θέλουμε να δούμε τι έχει γίνει. Μακάρι να τα καταφέρουν πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστούμε, πριν φτάσει σε άλλους οικισμούς η πυρκαγιά. Και εμείς. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε.